Γεια σας, Τσιμκοκο 5 εδώ για το 14ο μάθημα προγραμματισμού σε Python. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε τον converter βαθμών Κελσίου σε Fahrenheit και το αντίστροφο. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε γράψει δύο συναρτήσεις, πάρα πολύ απλές, που ουσιαστικά μετέτρεπαν τους βαθμούς. Και σήμερα θα γράψουμε το κύριο loop της εφαρμογής και ουσιαστικά θα την ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, καταρχάς χρειαζόμαστε την συνάρτηση exit από το module sys, που σημαίνει system, η οποία θα μας επιτρέψει να κλείσουμε με ασφαλή τρόπο το πρόγραμμά μας. Επίσης έφτιαξα δύο strings, το ένα που είναι το intro, ουσιαστικά το τίτλος του προγράμματος, και το άλλο που είναι το choice, που ουσιαστικά δείχνει στο χρήστη ποιες είναι οι επιλογές του. Και τώρα θα συνεχίσουμε φτιάχνοντας το κύριο loop. Καταρχάς πρέπει να τυπώσουμε το intro, όταν ανοίγει η εφαρμογή. Μετά σκέφτηκα να τροποποιήσουμε λίγο τις συναρτήσεις για να το κάνουμε πιο εύκολο. Αυτό μην ανησυχείτε, συχνά θα συμβαίνει να γράφετε κάποια συνάρτηση και μετά να συνειδητοποιείτε ότι θα είναι πολύ πιο βολικό να την τροποποιήσετε. Δεν είναι κάτι συνήθιστο. Οπότε ουσιαστικά θα αλλάξουμε αυτό. Και αυτά θα τα βάλουμε μέσα σε ένα try except. Σε μια δομή try except. Για να βεβαιωθούμε ότι είναι αριθμοί. Οπότε για να δούμε, except value error. Και εδώ θα βάλουμε ένα μήνυμα. Αλλά το μήνυμα ας το γράψουμε σε μια άλλη συνάρτηση, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές. Και θα λέμε εδώ print is not a number new line, και εδώ θα κάνουμε το χ. Οπότε εδώ θα έχουμε το error f. Ωραία, τελειώσαμε αυτή τη συνάρτηση και ουσιαστικά πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο στην άλλη. Θέλουμε αυτά τα δύο πιο μέσα. Try. Ξανά ελέγχω αν η βαθμή που μας έδωσε είναι ουσιαστικά αριθμός και όχι κάτι άλλο. Και ξανά επιστρέφω και αυτό. Και οι συναρτήσεις είναι έτοιμες από μόνες τους. Τώρα θα χρειαστούμε άλλη μια συνάρτηση, η οποία ουσιαστικά θα ελέγχει την επιλογή. Λοιπόν, εδώ πάλι θέλουμε try except. Το κλασικό. Μόνο που δεν χρειαζόμαστε αυτά. He is an int he. Και τώρα, if he is an 1, τότε θα πάμε να κάνουμε την θα κάνουμε she is an row input, μάλλον degrees, ας το ονομάσουμε d row input. Ας αλλάξουμε λίγο τις μεταβλητές για να είναι πιο κατανοητά τα πράγματα. Λοιπόν, και εδώ please enter degrees to be converted, και μετά θα κάνουμε το C to F degrees, και ουσιαστικά θα κάνουμε το ίδιο αν το χ είναι 2.
Απλώς θα βάλουμε εύθοση. Αν το χ είναι 3 όμως, θα πούμε thank you for using Celsius Fahrenheit converter και θα κάνουμε exit 1 που είναι ένας τρόπος να λες στο λειτουργικό σύστημα ότι το πρόγραμμα τερμάτισε. Και μετά πρέπει να χειριστούμε και όλες τις περιπτώσεις που η επιλογή είναι άλλη εκτός από αυτούς τους αριθμούς. Θα γράψουμε print εδώ, θα γράψουμε τον αριθμό is not 1, 2 or 3. New line. Και εδώ θα βάλουμε το χ και συγγνώμη, εδώ πρέπει να έχει χ. Και πολύ απλά θα στήσουμε το loop τώρα while 1, που σημαίνει ότι θα εκτελείται για πάντα ουσιαστικά μέχρι να δώσει την εντολή quit ο χρήστης, μέχρι να πατήσει το 3 ουσιαστικά. Θα λέμε choice print choice, αυτό θα το ονομάσω ctext print ctext και μετά έχουμε το choice raw input και εδώ μέσα θα βάλουμε το choice και πολύ απλά μάλλον το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο για να το δοκιμάσουμε. Test.py και ωραία, ξεκινάει, μας βγάζει τον τίτλο και μας δίνει τις τρεις επιλογές. Ας μετατρέψουμε βαθμούς Κελσίου σε Fahrenheit. Μας λέει, ας το δώσουμε 32. Μας λέει, ωραία, τι είναι τι. Και μετά ας κάνουμε επίσης το αντίστροφο. Το δώσουμε 40. Ωραία. Και ας το κλείσουμε κιόλας. Κλείνει. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ας ξαναδούμε λίγο τι κάναμε. Καταρχάς, κάναμε import το exit για να μπορούμε να κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Μετά γράψαμε μια συνάρτηση που ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα. Μπορούσαμε και να μην τη γράψουμε. Απλά επειδή αυτό το μήνυμα το χρησιμοποιούμε αρκετές φορές, ό,τι χρησιμοποιείτε αρκετές φορές, είναι βολικό να το βάλετε σε μια συνάρτηση για να μην το ξαναγράφετε. Και μετά τροποποιήσαμε τις δύο συναρτήσεις μας. Στην F2C και στη C2F βάλαμε ουσιαστικά μια δομή try-except που βασικά ελέγχει αν ο αριθμός που εισέρχεται, αυτό που εισέρχεται είναι αριθμός. Βλέπετε ότι αν είναι αριθμός κάνει τις πράξεις που πρέπει να κάνει με αυτό. Αλλιώς τυπώνει ένα μήνυμα λάθος που λέει ότι δεν είναι αριθμός. Και το ίδιο σημαίνει και στην άλλη συνάρτηση. Και μετά έχουμε την πιο μεγάλη συνάρτηση που είναι η choice, που ουσιαστικά σε αυτή σημαίνει το εξής. Δοκιμάζουμε να δούμε αν είναι αριθμός, ασφαλώς αλλιώς τυπώνουμε μήνυμα λάθους. Και αν είναι όντως αριθμός, ελέγχουμε. Αν είναι η επιλογή 1, κάνουμε τους βαθμούς Κελσίου σε Fahrenheit. Αν είναι η 2, κάνουμε τους Fahrenheit Κελσίου. Αν είναι η 3, γράφουμε το μήνυμα, το επιχειρητιστήριο ουσιαστικά μήνυμα και κλείνουμε το πρόγραμμα. Αλλιώς, αν δεν είναι κανένας από αυτούς, λέμε ότι δεν είναι καμία από αυτές τις επιλογές. Για να δοκιμάσουμε τώρα να κάνουμε και λάθος. Καταρχάς, ας δοκιμάσουμε να δώσουμε ένα αλφαριθμητικό αντί για αριθμό. Θα μας πει F is not a number. Θα δοκιμάσουμε να δώσουμε έναν αριθμό εκτός του ορίου. Μας λέει ότι το 5 δεν είναι 1, 2 ή 3. Ας μπούμε μέσα στο πρώτο, ας πούμε, και ας δώσουμε ένα αριθμητικό. Μας λέει πάλι ότι το F δεν είναι αριθμός. Μόνο ένα πράγμα θα φτιάξω και αυτό μόνο για ομορφιά. Θα βάλω εδώ ένα new line
Για να δοκιμάσουμε. Να το κλείσουμε τώρα και να το ξανακάνουμε. Για να μας κάνει μια κοινή γραμμή. Και μπορείτε εδώ βασικά να βάλετε και ένα error. Έτσι ώστε να το παρατηρεί ο χρήστης. Ορίστε. Τώρα είναι μια χαρά. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Δουλεύει μια χαρά. Θα ανεβάσω φυσικά τον κώδικα όπως σε όλα τα μαθήματα στο description, ώστε να μπορείτε να το κατεβάσετε. Και αν θέλετε μια εργασία πάνω σε αυτό, προσπαθήστε να βάλετε, αν θυμάστε, το εδώ πάνω το comment για τα ελληνικά που είναι coding UTF-8 που σας επιτρέπει φυσικά να βάλετε ελληνικά και δοκιμάστε να κάνετε επίσης άλλο έναν έλεγχο στην αρχή που να ρωτάει το χρήστη αν θέλει να του εκτυπωθεί το, να εκτελεστεί το πρόγραμμα στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Και θα επιστρέψω πολύ σύντομα για το επόμενο project. Γεια σας!